και να πάμε λίγο στην γάμα εθνική κατηγορία, τρίτη εθνική κατηγορία με φόντο τη Super League 2, όπου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε έναν άνθρωπο που ξέρει το ποδόσφαιρο απ' έξω και ανακατοτά, το ξέρει καλύτερα και από το δεξί του και το αριστερό του χέρι. Είναι ο κύριος Γρηγόρης Δράγαζης, ο γενικός αρχηγός της προοδευτικής, η οποία δίνει ένα πολύ μεγάλο μάτι την Κυριακή, 4 ώρα στο κλουβί, αντιμετωπίζει το Πανελλαινιακό. Θέλει ή νίκη ή ισοπαλία για να τερματίσει την πρώτη θέση του ομίλου και να καταφέρει να μπει στα play-off, τα οποία θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικά. Γεια σας κύριε Δράγαζη. Καλό μεσημέρι Νίκο. Καλησπέρα. Καλό μεσημέρι στους ακροατές σου. Πώς είσαι, όλα καλά? Να μιλάμε στον Νίκο, βέβαια. Βέβαια. Δόξα τω Θεώ, καλά. Λοιπόν, η πρόβα πώς είναι? Πριν πούμε κάτι, επειδή έχουμε ένα παλέμαχο ποδοσφαιριστή γενικό αρχηγό, τον Αλέκο Νταβέλη. Ναι. Εγώ είμαι τεχνικός διευθυντής στην ομάδα. Τεχνικός διευθυντής λοιπόν στην ομάδα. Οπότε λοιπόν να το φτιάξουμε παρακαλώ πάρα πολύ, κύριε Γρηγοριάδη. Ο τεχνικός διευθυντής, ο κύριος Δράγαζης, που έχει περάσει από όλα τα κομμάτια της πολιτικής. Όλα τα ποστά. Σωστά. Εγώ είχα βρεθεί στο μάτς με τον Εθνικό. Ένα παιχνίδι φοβερό. Σε αυτό το παιχνίδι δεν ήρθαν μόνο παλαιοί και νέοι φιλάθλοι της προοδευτικής, αλλά ήρθαν και πολλά άτομα, πολλοί κόσμοι από το ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ήταν μια καταπληκτική ατμόσφαιρα. Νίκο, σε ευχαριστώ που ξεκινάς από εκεί, γιατί δράδομαι της ευκαιρίας να πω το εξής. Πριν 4 μέρες διαβάσαμε ότι κληθήκαμε σε απολογία από την Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ. Ναι. Φρονώ και θαρώ ότι πριν μια εβδομάδα σε αγώνα ποδοσφαίρου χαμηλότερης κατηγορίας από τη Super League 1, όταν μπορέσεις και έχεις στο γήπεδο 4.500 κόσμο και μια ατμόσφαιρα εκπληκτική επίπεδου αγγλικών γηπέδων, δηλαδή με τραγούδι, με χορούς, με φωνές, αλλά με πάρα πολύ σωστή συμπεριφορά, νομίζω ότι θα έπρεπε να μας καλέσει η ΕΠΟ για να μας θυμίσει και όχι για να μας καλέσει η Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ σε απολογία, επειδή ανάψανε ποκέι, ανάψανε 100 καπνογόνα, τα οποία όμως ήταν καρφωμένα πάνω στα κάγκελα και δεν έπεσε κανένα μέσα και κανένα προς την εξέδρα. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ, γιατί μπορώ στο γήπεδο. Ακριβώς. Και επειδή έχει την εμπειρία, μπορεί να πεις ότι ήταν πραγματικά μια εκπληκτική ατμόσφαιρα ποδοσφαίρου και όχι προοδευτικής. Άκου να σου πω, Γρηγόρη, εγώ, επειδή γνωριζόμαστε και πάρα πολύ καλά, μπορώ να σου πω ότι αυτή η ατμόσφαιρα, η συγκεκριμένη ατμόσφαιρα, εγώ το έχω γράψει και στο Facebook. Και δεν το γράφω μόνο εγώ, το έχουν γράψει και άλλοι συνάδελφοι που ήταν στο γήπεδο και όχι μόνο, που ήταν της προοδευτικής, ήταν και του Εθνικού δημοσιογράφοι. Η ατμόσφαιρα ήταν καταπληκτική, δηλαδή θα δανειστώ μια τάκα του Παντελή του Διαμαντόπουλου, του φίλου μου, που είμαστε τώρα και απέναντι. Και να του πεις πολλούς χαιρετισμούς. Real football. Αυτό ήταν το αληθινό ποδόσφαιρο. Έτσι, έτσι. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα. Και μπράβο και σε όλους τους μπας περιπτώσει βρέθηκαν στο γήπεδο και δημιούργησαν αυτή την ωραία ατμόσφαιρα. Νίκο, ξέρει, ήταν και καλός προσβεστής ο Παντελής, έτσι. Σε μένα το λες, το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά. Το ξέρω πολύ καλά. Τώρα πώς είναι η ομάδα, γιατί με το Κερατσίνι χάσατε την ευκαιρία στο 92 να πάρετε την νίκη. Βέβαια δεν κέρδισε ο Εθνικός, έμεινε στο 1-1. Τώρα είναι ένας ακόμα τελικός. Κοίταξε Νίκο, είχαμε 4 ευκαιρίες μέχρι να φτάσουμε στην τελευταία αγωνιστική να τελειώσουμε το πρωτάθλημα και το τις κλωτσίσαμε. Mm-hmm. Θέλεις με 2 ισοπαλίες που κάναμε, θες με κάποια αποτελέσματα τα οποία πρέπει να είχαμε τελειώσει. Απ' την άλλη, η δομή και η υφή της προεθνικής και το DNA της προεθνικής δεν έχει μάθει ποτέ κανένα πρωτάθλημα σε όποια κατηγορία και αν παίζαμε να τελειώνει πιο γρήγορα από το τέλος πρωταθλήματος. Δηλαδή, πάντα ήμασταν, θα το πούμε σε εισαγωγικά, στην τζίτα. Mm-hmm. Εμείς λοιπόν κάναμε τα λάθη, εμείς δώσαμε την αφορμή να φτάσουμε τελευταία αγωνιστική και εμείς λοιπόν αφού κάναμε όλο αυτό, εμείς θα τελειώσουμε και το πρωτάθλημα. Θεωρώ ότι σαν ομάδα είμαστε καλύτεροι από όλες τις άλλες ομάδες του ομίλου. Είμαστε πρώτοι από την πρώτη αγωνιστική μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Κερδίσαμε όλους τους αντιπάλους μας. Δεν χάσαμε πουθενά και αυτό νομίζω ότι μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε ένα λόγο παραπάνω. Συν το ότι παίζουμε στην έδρα μας, συν ότι το θέλουμε περισσότερο, σεβόμενοι τον αντίπαλο, ο οποίος και αυτός έχει τη δική του ιστορία, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα και δεν σκεφτόμαστε τα δύο αποτελέσματα, σκεφτόμαστε μόνο το ένα. Θα κερδίσουμε και θα πανηγυρίσουμε όλα, πάμε στην επόμενο αυτό που τα παράζει. Ναι, είναι ένα παιχνίδι πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να είναι μια σκληρή ομάδα όπως είναι η Λευσίνα. Υπάρχουν προβλήματα για την ομάδα? Προβλήματα
Ιδιαίτερα δεν θα έλεγα, ένα πρόβλημα σημαντικό για μας είναι ότι παρόλο που έχουμε ένα πολύ μεγάλο και βαθύ ρόστερ, ένα πρόβλημα σημαντικό είναι ο Γιώργος Κατίδης, ο οποίος στα δύο παιχνίδια που τον είδαμε και έπαιξε μαζί μας, μας εντυπωσίασε, αλλά έκανε χιαστούς και είναι εκτός. Κατά τα άλλα, όλοι οι άλλοι είναι στη διάθεση του προπονητή, του Αρναούτη, ο οποίος και αυτός είναι ένα εξαιρετικά έμπειρος προπονητής για την κατηγορία. Εντάξει, τον έχω ζήσει εγώ τον Αρναούτη, ξέρω. Καλύτερα, ίσως. Ξέρω ότι ο Αρναούτης είναι και τελειομανής, δηλαδή. Είναι Αρναούτης, όπως λέτε, το επίθετο. Και του. Να σου πω, και ταιριάζει πολύ και ταιριάζει και στο DNA της ομάδας, έτσι. Νομίζω πως ναι. Να πούμε βέβαια ότι για να πετύχει μια ομάδα πράγματα είναι και πολύ μεγάλο ρόλο παίζει και η διοίκηση. Έτσι, ο κύριος Αραβαντινός. Νίκο, θα πω το εξής. Είμαι προοδευτική, είμαι 58 χρονών και τη βλέπω από τα 6 μου 52 χρόνια. Mm-hmm. Τα τελευταία 15 χρόνια η προοδευτική φυτοζόησε. Έπαιξε σε χαμηλές κατηγορίες, δεν είχε τη διοικητική δύναμη που θα έπρεπε να έχει, πέρασε πολύ άσχημες στιγμές και ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν προοδευτική. Φρονώ ότι αυτή τη στιγμή είναι πιο άρρωστος προοδευτική από όλους τους άλλους. Αλλά πάνω απ' όλα ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ρομαντικός, πάρα πολύ οργανωτικός. Συγκεντρωτικός και πάνω απ' όλα είναι μερακλής. Το μερακλής, ξέρεις, στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ποδόσφαιρο μας είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Όντως. Γιατί θα μου επιτρέψεις να πω ότι και ο Μαρινάκης είναι Ολυμπιακός, έχει λεφτά, έχει απ' όλα, αλλά είναι μερακλής με την ομάδα του. Έτσι λοιπόν ο Ραβαντινός είναι μερακλής. Και το μερακλής κάνει ωραία πράγματα και τα ωραία πράγματα φανήκανε σε διάστημα 6-7 μηνών. Η ομάδα απέκτησε την αξιοπρέπειά της, το κύρος της, το όνομά της. Δεν γίνανε επεισόδια πουθενά φέτος και αυτό είναι δικό του επίτευγμα. Και νομίζω ότι την οδήγησε την ομάδα εκεί που την οδηγεί. Και νομίζω ότι και η προοδευτική αξίζει να επιστρέψει στις μεγάλες κατηγορίες. Να πούμε ότι θα μπείτε στα παράδειγμα με τις άλλες 6 ομάδες των υπόλοιπων ομίλων που θα είναι δύσκολα παιχνίδια. Έτσι, μιλάμε για Ηλιούπολη, Παναχαϊκή. Ποιες άλλες είναι οι ομάδες? Ηλιούπολη, Παναχαϊκή, Κοζάνη, Αγροτικός Αστέρας, Ρουφ. Θα είναι αρκετά δύσκολα και είναι οι 4 που ανεβαίνουν, έτσι. 4 από τις 7. Εντάξει, έχω την αίσθηση ότι η προοδευτική έχει τη δυνατότητα να καταφέρει. Να ρωτήσω κάτι, είναι οι αγωνιστικές είναι μέσα έξω? Οι αγωνιστικές είναι με κλήρωση. Mm-hmm. 6 αγώνες είναι, πάντα θα υπάρχει στην αγωνιστική ένα ρεπό γιατί είναι 7 οι ομάδες. Mm-hmm. 3 μέσα, 3 έξω με κλήρωση. Κατάλαβα. Ωραία. Οπότε λοιπόν, ποιο είναι το μήνυμα τώρα που έχεις να στείλεις, Γρηγόρη μου, στον κόσμο εδώ που μας ακούει? Το μήνυμα που έχω να στείλω είναι το εξής. Επειδή διέκρινα μια σχετική μικρή απογοήτευση μετά τον αγώνα με τον Κερατσίνη, θα πω το εξής, παιδιά. 18 χρόνια περιμένουμε να ξαναεπανέλθουμε στις επαγγελματικές κατηγορίες. Δεν πέσαμε από καμία από την πρώτη θέση. Στην πρώτη θέση είμαστε. Την Κυριακή ευτυχώς. Τα όνειρα αυτά όλων αυτών που δεν ζήσαν την προοδευτική στις μεγάλες κατηγορίες, αλλά και τα όνειρα αυτών που τη ζήσανε στις μεγάλες κατηγορίες και στεναχωρήθηκαν, είναι η ευκαιρία μας να τα κάνουμε πραγματικότητα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία απογοήτευση και νομίζω ότι η Κυριακή είναι η μέρα της προοδευτικής. Περιμένεις να έχουμε ανάλογη ατμόσφαιρα όπως με τον εθνικό? Φαντάζομαι πως ναι. Μάλιστα. Εγώ να πω ότι θα ευχηθούμε κάθε επιτυχία στην προοδευτική. Να ξέρετε ότι πάντα η πόρτα του ΑΡΤ. Και προσωπικά και για μένα είναι πάντα εδώ πέρα για ό,τι χρειαστείτε. Το ξέρεις εσύ, Γρηγόρη μου, γιατί είμαστε φίλοι πάρα πολλά χρόνια. Νίκο, είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Όλα τα παιδιά του ΑΡΤ είναι παιδιά του ποδοσφαίρου, είναι παιδιά γήινα. Πρόσεξε τι θα σου πω. Είναι πολύ σημαντικό ο δημοσιογράφος να είναι γήινος, ειδικά στις εποχές μας. Νομίζω ότι είστε μια πολύ ωραία παρέα. Μια παρέα με πολύ χρώμα, εννοώ δηλαδή πολύχρωμη ποδοσφαιρικά. Και σας ευχαριστούμε πολύ για την ανάδειξη της ομάδας μας. Και θα τα πούμε εμείς Κυριακή στο γήπεδο, αφού δεν παίζει Ολυμπιακός. Σας περιμένουμε όλους αν θέλετε. Εννοείται. Και θα είμαστε από εκεί να τα πούμε από κοντά. Έγινε, Νίκο μου. Λοιπόν, καλή επιτυχία. Έτοιμο το Παντελή, χαιρετισμού σε όλους. Να είστε καλά. Και εσύ. Ήταν λοιπόν ο Γρηγόρης Δράγανσης.